Πάμε στη Λαϊκή Συσπήρωση Αττικής. Ο κύριος Γιώργος Τάτσης, οικονομολόγος, μέλος τη της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Είστε υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, Δυτική Αττική. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Λοιπόν, δύσκολη μέρα σήμερα. Δύσκολη μέρα. Γιατί έχουμε την πτώση του αεροσκάφους, του Καναντέρ, uh, στην Κάριστο. Να ξεκινήσω από αυτά που έβλεπα από τι καταγγελίε που έκανε ο κύριο Προτούλη τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο σημείο αναφοράς, Α, λέει ο κύριος πρωτούλης ότι ουσιαστικά τελικά δεν είναι το πρόβλημά μας, δεν είναι ότι δεν, δεν μπορούν να προβλέψουν την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό κύριε Τάτση. Αλλά τελικά αν δεν έχουμε ε, τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, τους εργάτες, τους ανθρώπους που χρειαζόμαστε για να βοηθήσουν σε αυτό το πύρινο όλεθρο, γιατί είναι στο, στο έλεος των πυρηνών μετόπων η, η χώρα, ε, δεν, μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να υπάρξει ουσία. Το, το πω απλά όσο πιο απλά μπορώ. Ναι, ναι. Ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι πηγαίνουμε κυριολεκτικά από τη μία καταστροφή στην άλλη. Ναι. Και αυτό το γεγονός δεν μπορεί να κρυφτεί. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνε, ευθύνε δηλαδή υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης, βασικών και κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών που έχουν στην αρμοδιότητά του την προστασία τη ζωή του λαού τη Αντική, του λαού τη χώρα μα. Δηλαδή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα, δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή την καταστροφή, γιατί δεν μα θέλει καμία κλιματική αλλαγή και καμία κλιματική κρίση, για το γεγονό ότι τα δασαρχεία τη Αντική έχουν μηδέν εργάτε. Τι σημαίνει μηδέν εργάτε, Σημαίνει καμία εργασία καθαρισμού μέσα στο δασικό όγκο. Δηλαδή σημαίνει πραγματικά έφλεκτη ύλη, ένα πύρινο μέτωπο το οποίο, όπω έχει αποδειχτεί, μπορεί να φτάσει ακόμα και στον οικιστικό ιστό, καθώ δίπλα στην, ανεπαρκία, στην ανεπάρκεια, στην δασεργατών άλλων επιστημονικών, επιστημόνων που χρειάζονται τα δασαρχεία, υπάρχει η υποστελέχωση τη πυροσβεστική. Ξέρετε ότι στην πυροσβεστική υπάρχουν πάρα πολλέ σχέσει εργασία, ελαστικέ ναι. σχέσει εργασία. Ναι. Υπάρχουν μέσα τα οποία είναι απαρχαιωμένα, τα καναντέρ, αυτά που έχουμε σήμερα το θλιβερό περιστατικό με την πτώση του καναντέρ στην Κάριστο, είναι 45 ετία. Είναι μεγάλα καναντέρ. 45 χρόνια. 45 χρόνια καναντέρ, τα οποία μάλιστα και για τη συντήρησή του δύσκολα βρίσκουν ανταλλακτικά. Ναι. Όπω επίση εμεί πριν λίγε ώρε, μάντι κακών, πριν λίγε ώρε πριν πέσει το καναντέρ, στη Βουλή καταθέσαμε ερώτηση σε σχέση με τα δικαιώματα των πυροσβεστών, γιατί αυτή την περίοδο δουλεύουν 7, 7 μέρε συνεχόμενε. Ναι. Δουλεύουν χωρί ρεπό, δουλεύουν με εντατικοποίηση τη εργασία και θέτουν σοβαρά τη ζωή του σε κινδύνου πάνω στη μάχη για να υπερασπιστούν τι mm -hmm. ζωέ και τι λαϊκές περιουσίες και το δασικό όγκο τη χώρα μα. Mm -hmm. Άρα, πριν από λίγε ώρε, εσεί καταθέσατε ερώτηση στην Βουλή σε σχέση με τι τεράστιε ατελείωτε ώρε κόποση και μάχη που δίνουν οι πυροσβέστε. Ε, πάρα πολλές ώρες ε, θέλω, θέλω να σταθούμε ε, έβλεπα τι ακριβώς γίνεται σε σχέση με, με το σχεδιασμό για τα, για τα έργα που χρειαζόμαστε να περάσω σε αυτό ε, ξεκινάμε πρώτα με το ανθρώπινο δυναμικό πρώτα χρειαζόμαστε τους ανθρώπους κύριε Τάτση, συμφωνείτε πάμε λοιπόν τώρα μετά στο, στο πώς ακριβώς κατανέμονται τα, τα κονδύλια τα οποία είναι ε, ε, Πολύ μεγάλα, σε πολλές περιπτώσεις. Τα έχω κουβεντιάσει ε, και με τον κύριο Σχε, Πρωτούλη Σχετικό, θα δούμε. Πριν βγούμε στο, στον αέρα. Ναι, είναι σχετικό. Και πώς γίνεται η, η, η κατανομή, φυσικά αυτό είναι, η προτεραιοποίηση. Ε, να δούμε λοιπόν εδώ, σε αυτό το σχεδιασμό που εσείς έχετε εκπονήσει για την Αττική μας, γιατί εσείς θα δώσετε εδώ τώρα τη μεγάλη ε, μάχη, πώς λοιπόν μπορούμε να, να προχωρήσουμε στα έργα, και θα προχωρήσω και για την αντιπλημμυρική, για την αντιπυρική προστασία, γιατί λέτε ότι έχουμε τεράστιε ελλείψει στι βασικέ υποδομέ. Ναι, έχουμε τεράστιε ελλείψει, είπαμε για το προσωπικό. Εδώ πρέπει να καταγγείλουμε το γεγονό ότι από, από το 1998, επί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ναι. είχε διασπαστεί η ευθύνη τη πρόληψη και τη κατάσβεση τη πυρκαγιά. Δηλαδή, πέρασε η κατάσβεση τη πυρκαγιά στην πυροσβεστική υπηρεσία από τα Δασαρχεία. Ναι ενώ η πρόληψη παραμένει στα δασαρκεία χωρίς προσωπικό, με αυτό το προσωπικό τέλο πάντων που έχουν. Να. Και την ίδια στιγμή 12.000 δάσο δηλαδή πυροσβέστες ειδικοί για να σβήνουν φωτιές στο δάσος και όχι στο νοικιστικό ιστό, να. θεωρήθηκαν κόστος. Θεωρήθηκαν κόστος και τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δάσοπυροσβέστε. και προσπαθούν άνθρωποι με όποιου τρόπου μπορούν, με εθελοντέ. Ξέρετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή με εθελοντικέ ομάδε εκεί που βρίσκεται η πυρκαγιά, εκεί που γίνεται η καταστροφή και συμβάλαμε μαζί με κατοίκους στο μέτρο του δυνατού ναι. να. αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά, να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Το λέω αυτό, κοιτάξτε να δείτε, επειδή είναι προκλητική η προπαγάνδα της κυβέρνησης και ορισμένων κυβερνητικών στελεχών που δρούν και στην περιφέρεια ή σε δήμους. Ναι. Και λέει, προφανώς η ζωή δεν συζητιέται, είναι πάνω απ' όλα η ζωή. Ναι. Όμως δεν μπορεί να μετατραπεί η Αττική σε κρανίου τόπο. Δεν μπορεί. Είναι και αυτό επίδραση στη ζωή μας. Mm -hmm. Το να μετατραπεί η Αττική σε κρανίο τόπο δεν είναι προστασία της ζωής, όπως θέλει να λέει η κυβέρνηση. Δηλαδή να αφήνει το δάσος να καίγεται και να παίρνονται κάποια μέτρα μόνο όταν πλησιάζει το νοικιστικό ιστό όσα μέτρα παίρνονται. Αυτό δεν αποτελεί λύση, ούτε μπορεί να αποτελεί πώς να το πω, έπαινο για την κυβέρνηση. Η λένε ορισμένοι υπουργοί τη κυβέρνηση: Τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο το βρίσκουν τα στελέχη τη κυβέρνηση να φτιάχνουν σπίτια. Mm -hmm. Πάντω για το λαό, το να ζει μέσα σε ένα μόνιμο άγχο ότι κινδυνεύει η ζωή του. Mm -hmm. Να ζει σε ένα μόνιμο άγχο για το αν θα έχει πρώτη κατοικία αύριο το πρωί, είτε από πληστηριασμό, είτε από πυρκαγιά. Το να βρίσκεται σε ένα μόνιμο άγχο να υπερασπιστεί τη ζωή τη δική του και των παιδιών του, αυτό δεν τον βοηθάει στη ζωή του. Αυτό υπονομεύει τη ζωή του, υπονομεύει ναι. του όρου ζωή του, υπονομεύει ναι. την ψυχική του υγεία, υπονομεύει πάρα πολλά ζητήματα ναι. και είναι προκλητική. Ξαναλέω, η προπαγάνδα τη κυβέρνηση για αυτά τα ζητήματα πρέπει να σταματήσει αυτή την προπαγάνδα ναι. και να ασχοληθεί με το βασικό που είναι τώρα να πέσουν όλε οι διαθέσιμε δυνάμει ναι. στα μέτωπο των πυρκαγιών. Και βέβαια, να πω ένα ακόμα σε σχέση με την αντιπλημμυρική προστασία ναι. που θέσατε κι εσεί. Ναι ότι οι περιοχέ που κάηκαν, ιδιαίτερα στην Αττική, στη Δυτική και στην Ανατολική Αττική, το χειμώνα που θα έρθει θα αντιμετωπίσουν ακόμα μεγαλύτερου κινδύνου. Γιατί δεν είναι ίδια η αντιπλημμυρική πρόληψη χωρί αυτέ τι πυρκαγιέ και ίδια μετά από αυτέ τι πυρκαγιέ. Το λέω αυτό γιατί στη Δυτική Αττική, για παράδειγμα, πολλά ρέματα παραμένουν χωρί τη διευθέτηση, την απαραίτητη διευθέτηση των ρεμάτων. Πάρτε τη μάνδρα. Ορισμένα έργα γίνανε σε σχέση που αποκαλύπτουν τμηματικά ένα μέρο τη περιφερειακού δρόμου και αφορά τα ρέματα της Αγίας Εκατερίνης και ναι, τη ναι. Κανένα έργο στον ορεινό όγκο για την ανάσχεση των υδάτων. Αυτά βρίσκονται ακόμα στις μελέτες. Όπω επίση και στην Κινέτα. Θυμίζω ότι στην Κινέτα, όταν κάηκαν τα Γεράνια Όρη το 2018, mm -hmm. αμέσω μετά το φθινόπωρο του 2018, ακολούθησε μια, μια πλημμύρα και το 2019 μια μεγάλη πλημμύρα, όπου τα φερτά υλικά από τι πυρκαγιέ, δηλαδή κορμοί δέντρων, αποτέλεσαν φωνικά όπλα για του κατοίκου τη κάτω Κινέτα. Τα ρέματα στην Κινέτα παραμένουν μη διευθετημένα. Mm -hmm. Και τα μόνα αντιπλημμυρικά έργα που έγιναν στην Κινέτα είναι στο πάνω μέρο τη Αττικής Οδού, δηλαδή κατά πέτηση τη Ολυμπία Οδού. Mm -hmm. Με αποτέλεσμα, το πώς να το πω, ο όλο κίνδυνο να μεγαλώνει για την κάτω Κινέτα, για την περιοχή δηλαδή που ζουν mm -hmm. λαϊκοί άνθρωποι που έχουν το εξοχικό του ή έχουν την πρώτη του κατοικία στην περιοχή. Mm -hmm. Mm -hmm. Να το ρωτήσω διαφορετικά, γιατί εσεί δουλεύετε με τον κύριο Πρωτούλη μέσα στο, στην περιφέρεια. Πώς ακριβώς είναι το ερώτημα πολλών. Καίγεται το δάσος, καταστρέφεται μία περιοχή, καταστρέφεται μία πόλη. Στη συνέχεια ακούμε πως δεν πρόκειται εκεί να ξαναχτιστούν στα καμένα σπίτια, κύριε Τάτση. Και δεν κρίνω αν είναι ένα σπίτι πιο μεγάλο ή ένα σπίτι πιο μικρό. Πώς ακριβώς σηκώνονται τα σπίτια, χτίζονται τα σπίτια, παίρνουν ρεύμα... Και στη συνέχεια, σαν να μην έχει γίνει τίποτα, έχουμε χτίσει όλοι μέσα στο δάσο, ζούμε μέσα στα ρέματα. Ναι, είναι και καλ... η ζωή συνεχίζεται. Είναι καλό να επικεντρώσουμε κατά κύριο λόγο στα μεγάλα ψάρια. Ναι. Γιατί βεβαίω εντάξει και ένα σπίτι μπορεί να γίνει. Όμω έχουμε παραδείγματα στη Δυτική Αττική ξενοδοχειακών μονάδων που είναι πάνω σε ρέματα. Ναι. Έχουμε, ε, έχουμε στη Μάντρα, για παράδειγμα, στι πλημμύρε, είχε ναι. αποκαλυφθεί ότι ο εργοτάξιο του Δήμου Ηταν χτισμένο πάνω σε ρέμα. Ναι. Όπω και αποθήκε, διάφορε. Μονοπωλιακή όμιλοι δηλαδή. Το λέω αυτό γιατί αυτέ οι αδειοδοτήσει δίνονται με κάποιου νόμου. Mm -hmm. Και πρόσφατα η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, η προηγούμενη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, πέρασε περιβαντολογικό νόμο που διευκολύνει αυτέ τι αδειοδοτήσει ακόμα και σε νατούρα περιοχέ. Mm -hmm. Θέλω να, να πούμε εδώ, π.χ. στο μάτι και το mm -hmm. πώ αξιοποιείται όλη η κατάσταση πέντε χρόνια μετά την καταστροφή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολεμιδικό σχέδιο, ναι. σχέδιο, το οποίο επιτρέπει και αφήνει ανοιχτά τα παράθυρα τουριστική εκμετάλλευση αυτή τη περιοχή, συμπιέζοντα τη μικρή ιδιοκτησία και ουσιαστικά εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο για να φτιάξουν την Αττική Ριβιέρα, την Αττική δηλαδή, την τουριστική Αττική, ναι. που για το λαό θα είναι κλειστή και θα είναι ανοιχτή μόνο για αυτού που θέλουν να πλουτίσουν πάνω στο φυσικό πλούτο της περιοχής μας και θα ήθελα να συμπληρώσω, αν mm -hmm. μου επιτρέπετε, ναι, βέβαια. γιατί είπατε για τις χρηματοδοτήσει πριν και... Mm -hmm. Ξέρετε, η περιφέρεια της Αττικής, το είχαμε καταγγείλει το Μάρτιο του 2023, έδωσε 11,5 εκατομμύρια σε εργολάβους, 11,5 εκατομμύρια ναι. σε εργολάβους, για να έχουν υδροφόρες το καλοκαίρι. Αυτό το σχέδιο δεν το ζήτησε. Αυτέ τι υδροφόρε, αυτή τη χρηματοδότηση δεν τη ζήτησε η πυροσβεστική υπηρεσία, ναι. ούτε είναι ενταγμένε σε ένα σχέδιο τη πυροσβεστική υπηρεσία. Mm -hmm. 11,5 εκατομμύρια το Μάρτι που έδωσε η περιφέρεια τη Αττική σε ιδιώτε για να έχουν υδροφόρε τι πυρκαγιέ, και σήμερα που καταστρέφεται η Αττική, που δεν υπάρχει κουρνό για κουρνό, που δεν βρίσκει νερό ο κόσμο, οι εθελοντέ, ο κόσμο που θέλει να συμβάλλει στην πυροσβέστε. είναι δυνατόν αυτό το πράγμα διαφημίζουν αυτά τα ποσά τα οποία πάνε σε ιδιώτε και την ίδια στιγμή δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα την κρίσιμη στιγμή την ώρα που πρέπει να δοθεί η μάχη τη κατάσβεση. Άρα λέτε πω, έχουν ένα... δοθεί 11,5 εκατομμύρια. 11,5 εκατομμύρια. Το καταγγείλαμε το Μάρτι και του λέγαμε ότι είναι προκλητικό να δίνονται 11,5 εκατομμύρια σε ιδιώτε για υδροφόρε την ίδια στιγμή που δεν εντάσσονται πουθενά σε κανένα σχέδιο τη πυροσβεστική υπηρεσία. Να σα πω ένα άλλο παράδειγμα. Διαφημίζει ο κύριο Πέτσα τα 180 χιλιάρικα που δόθηκαν Στου Δήμου Σαρονικού και Λαβρεωτική. Ναι. Λοιπόν, οι Δήμοι Σαρονικού και Λαβρεωτική, άμα δείτε τι εκτάσει είναι τεράστιε. Mm -hmm. Μάλιστα, στο Δήμο τη Λαβρεωτική υπάρχει ο Εθνικό Δορυμό του Σουνίου. Ναι. 180.000 που τα διαφημίζει και σε εμά που παίρνουμε 800 και 1000 ευρώ, μα φαίνονται τεράστιο ποσό. Ναι. και νομίζουμε ότι έδωσε όντω λεφτά. <laughs> λοιπόν, 180.000 ευρώ είναι για να πληρωθούν οι τριμηνίτε και πενταμηνίτε που θα πάρει ο Δήμο μέσα στο καλοκαίρι. Είναι για να δώσει τι εργολαβίε, γιατί με εργολαβίε γίνονται οι αποψηλώσει. Ναι. Το ξέρετε ότι σε αυτέ τι περιοχέ οι έκτάσει που χρειάζονται αποψήλωση είναι τεράστιε. Είναι πολλέ. Και το κόστο που δίνεται σε εργολάβου για τι αποψηλώσει είναι μεγάλο. Δηλαδή το ποσό δεν είναι τόσο τεράστιο όπω θέλουν να λέγεται σε σχέση με το ζήτημα τη προστασία τη ζωή, mm. πολύ περισσότερο που την Κυριακή. την Κυριακή. Τη Δευτέρα έπιασε φωτιά στη, στη Λαυριωτική. Την Κυριακή ήταν σε συνέδριο ο κύριο Πέτσα Υπουργή τη κυβέρνηση μαζί με του δημάρχου και ο ένα αλληλοσύγχερε τον άλλον. Τι καλό υπουργό έλεγε ο ένα, τι καλό δημάρχο έλεγε ο άλλο. Και τη Δευτέρα που γινόταν η καταστροφή, βγάζανε τα μάτια του και λέγανε Εγώ σα χρηματοδότησα και εσεί δεν πήρατε τα μέτρα, ο άλλο έλεγε Εγώ δεν χρηματοδοτήθηκα και αυτό δεν μπορώ να πάρω και η πολιτεία δεν βοήθησε. Λοιπόν, Αυτά είναι την ώρα τη καταστροφή για τη διαχείριση τη αγανάκτηση, για να πηγαίνει η ευθύνη δεξιά-αριστερά, λοιπόν. Και να μην βγάζει ο λαό συμπέρασμα mm -hmm. ότι αυτή τη στιγμή οι ανάγκε των πολλών βρίσκονται στην καραντίνα, την ίδια στιγμή που, που, που όλα λειτουργούν, υπάρχει ένα κράτο που δουλεύει ουσιαστικά για την προστασία των κερδών των λίγων. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, λέτε, η κατάσταση και στην Αττική σε σχέση με αυτά που διαδραματίζονται και που, που ζούμε ε, καθημερινά. Να πάμε στο επίπεδο λοιπόν ξεκάθαρα των ευθυνών. Γιατί κάποιοι λένε, ωραία, δεν, δεν μπορεί να κάνει, δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας όλο αυτό το έργο. Να δούμε λοιπόν, επειδή εσείς δουλεύετε εκεί και, το, και δουλεύετε πάρα πολύ με τον κύριο Πρωτολή, για το επίπεδο της πρόληψης, αλλά και για το επίπεδο τώρα της αντιμετώπισης πια της ε, πολιτικής προστασίας. Να, τα δούμε, να δούμε και τις διόψεις. Ναι. Καταρχάς, όπως είπα και στην αρχή, το ζήτημα των ευθυνών είναι πολύ δύσκολο ζήτημα. Mm -hmm. και όσους να κάνω καλεσμένους... εγώ τον αντίλογο. Όσου καλεσμένου και να φέρετε, δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσουν. Ε. <laughs> Κύριε Ντάτσι, <σ>... ναι. ε, κάνει 2.000 μικρά και μεγάλα έργα η περιφέρεια σήμερα, mm -hmm. όπου μέσα εκεί είναι και τα έργα για την προστασία, ε, θωράκιση τη Αττική και των υποδομών. Ναι. Δίνω δι... εγώ τον αντίλογο. Διαφημίζει ότι κάνει 2.000 μικρά και μεγάλα έργα τις, την, την ίδια στιγμή και μέσα σε αυτά τα μεγάλα έργα. Βάζει και έργα που καρκινοβατούν. Δηλαδή, την ανάσχεση των νερών στον ορεινό όγκο τη μάνδρα, ναι. τον βάζει ω έργο. Ναι. Είναι έργο, είναι μελέτη, καρκινοβατεί επί χρόνια, καρκινοβατεί πριν γίνουν οι πλημμύρε τη μάνδρα και συνεχίζει να καρκινοβατεί. Και οι περιφερειακέ αρχέ αλλάζουν, το έργο παραμένει χωρί να έχει ολοκληρωθεί και κάθε περιφερειακή αρχή το διαφημίζει ότι είναι ένα έργο, το οποίο το έχει εντάξει στο δικό του προπολογισμό. Και, και γιατί δεν λύνεται ποσά... είναι το ερώτημα, πολύ απλό. Γιατί κύριε Τάκη, δεν λύνεται, γιατί... είστε και νέος γιατί... άνθρωπος. Δεν λύνεται γιατί το ζήτημα της ε, αντιπλημμυρικής προστασίας, ξέρετε, δεν έχει πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ναι. Ξέρετε, κανένας δεν έχει αντισταθμιστικά, δεν έχει ανταποδοτικότητα, δεν είναι διόδιο που θα περάσει ο άλλος και θα πληρώσει. Δεν έχει πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, mm -hmm. οπότε δεν είναι και επιλέξιμο πολλές φορές από διάφορους, πώς να το πω, επενδυτές, επενδυτές, να αναλάβουν. Ε, τέτοια δραστηριότητα ναι. που αφορά όμως την ουσία τη πολιτική προστασία, τη mm -hmm. προστασία mm -hmm. τη ζωή mm -hmm. του λαού. Γι' αυτό, το λέ, γι αυτό λέμε το εξή, ότι δεν μπορεί να είναι σε ιδιώτες μια τέτοια προστασία. Πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου προστασία από τον κρατικό mm -hmm. χρηματοδότηση να είναι ένα συνολικό σχέδιο προστασίας τη ζωή. Mm -hmm. Και αν θέλετε να πάμε στο ζήτημα των ευθυνών, γιατί ξέρετε, εμεί δεν κάνουμε δικαστήριο, εμεί κάνουμε oh. πολιτικέ ευθύνε δίνουμε. Mm -hmm. Mm -hmm και τι πολιτικέ ευθύνε τι έχουν όσοι υπερασπίζονται αυτή την πολιτική. Δεν μπορεί ο κύριο Πατούλης να κρύβεται. Ο κύριο Πατούλη είναι στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία. Περασπίστηκε αυτή την περίοδο, όλη αυτή τη χρονική περίοδο, υπερασπίστηκε την πολιτική τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Mm -hmm. Είναι στοιχισμένο πίσω από του στόχου του Ταμείου Ανάκαμψη. Είναι στοιχισμένο πίσω από τα ματωμένα πλεονάσματα. Είναι στοιχημένο πίσω από το στόχο τη επενδυτική βαθμίδα. Mm -hmm. Είναι στοιχισμένο πίσω από του στόχου των κοστολογημένων προγραμμάτων. Αυτά έχουν όλα αυτοί οι στόχοι. Έχουν... Δεν έχουμε χρόνο. Ναι. Κάποιο θα έλεγε: Φυσικά. Μα δεν θέλουμε αυτά τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψη και Αθεκτικότητα, Ελλάδα 2.0, δεν είναι πολύ σημαντικά. Μα δεν προβλέπουν... Τα δύο δισεκατομμύρια στην αντίθεση. Μα ο μεγάλο όγκο αυτή τη χρηματοδότηση ναι. δεν προβλέπει τέτοια μέτρα και τέτοια έργα προστασία. Αυτά τα έχει ζήσει ο κόσμο, τα ξέρει. Κύριε Τάτσι, πρέπει να βάλουμε άνω. Τελεία, θα επανέλθουμε. Δεν τελειώνει ποτέ με την περιφέρεια Αττική. Προφανώ. Τέσσερα εκατομμύρια πολίτε, η μεγαλύτερε χώρε. Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά. Ε, εγώ σα ευχαριστώ. Λοιπόν, Δυτική Αττική, είστε υποψήφιο, θα δώσετε τη μάχη ε, Λαϊκή Ισπήρουση Αττική, κυρίε και κύριοι, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, ο κ. Γιώργο Τάτσι.